Υπερηφάνεια στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση. Δεν ξέχασαν την τραγωδία των Τεμπών μαθητές και φοιτητές σε όλη την Ελλάδα. Ισχυρό χτύπημα στη μαφία των μετάλλων που κλέβει χαλκό από τις σιδηροδρομικές γραμμές. Πώς έλυσαν το πρόβλημα ευρωπαϊκές χώρες. Τι λέει αποκλειστικά στο Στάρο νεαρός που αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος για την υπόθεση της μαστροπίας της 14χρονης. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ με τον Σπύρο Λάβρο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Με τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα κάτω από έναν καταγάλανο ουρανό, κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Στην Αθήνα, την παράσταση έκλεψαν τα νέα τεθωρακισμένα οχήματα Marder και τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale και F-16 Viper, όπως και οι άντρες των ειδικών δυνάμεων. Μικροί και μεγάλοι καμάρωσαν και φέτος τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που παρήλασαν με περηφάνεια στο Σύνταγμα κάτω από τον ανοιξιάτικο ήλιο. Θα δούμε και τα καινούργια τα όπλα. Ήταν εκεί τα νέα τεθωρακισμένα οχήματα Marder αλλά και τα Rafale και τα F-16 Viper που έκλεψαν τις καρδιές πολλών πιτσιρικάδων. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα αεροπλάνα, θα περάσουν νομίζω τα Rafale. Το Σύνταγμα ήταν γεμάτο από κόσμο και γαλανόλευκα σημαίακια. Όλοι το χάρηκαν και περισσότερο τα παιδιά, πολλά ντυμένα τσολιαδάκια που προκαλούσαν παντού χαμόγελα. Περιμένω να δω την μπάντα, την αστυνομία, το ναυτικό. Ο κόσμος θαύμασε από κοντά και τα πανίσχυρα άρματα μάχης Leopard, τα τροχοφόρα οχήματα Mi-11-17, τα Hammer, τους πυράβλους Patriot και Hawk και τα ελικόπτερα στρατού ναυτικού και αεροπορίας. Εναλογιζόμαστε την ευθύνη μας απέναντι στην ιστορία. Χρέος μας, με σύμπνοια και ομοψυχία, να φανούμε αντάξιοι των θυσιών τους. Πολλά χειροκροτήματα έκλεψαν οι θρηλυκοί εύζωνες που εντυπωσίασαν με την κορμοστασιά τους και το βροντερό βηματισμό τους. Κάποιοι πιτσιρικάδες μάλιστα τους μιμήθηκαν. Είμαι εγώ Νικηταλάς, πολύ γένος πάλι καλάς. Στα διέγωνα τα τρώνει, γέρο του Μογιά, το σπαθί σε ελευθερώνει. Άψογοι σχηματισμοί και από τα παλικάρια των ΝΟΙΚ, των καταδρομών, αλπινιστών, αλεξιπτωτιστών που καταχειροκροτήθηκαν, όπως και οι κοκκινοσκούφιδες της 5ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας της Κρήτης. Πώς θα μπορέσουμε να διδαχτούμε από τις τραγωδίες σε αυτήν την μακρά πορεία διαρκούς προόδου του ελληνικού κράτους, του ελληνικού έθνους, του ελληνικού λαού. Ο Αλέξης Τσίπρας παρακολούθησε τις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο στην Τήλο, όπου βρέθηκε μαζί με μικρούς μαθητές. Μας αξίζει μια καλύτερη πατρίδα και μπορούμε να τη διεκδικήσουμε. Με ένα κράτος αξιοκρατικό που θα προσφέρει ασφάλεια στον πολίτη. Στην Αθήνα συγκίνηση σκόρπισε το σμίξιμο στον αέρα του υπερσύγχρονου F-16 με τον θρηλυκό βετεράνο Spitfire. Πόσα μεγάλα και σημαντικά μπορεί να καταφέρει ο ελληνισμός όταν ακολουθεί το δρόμο της ενότητας και της αλληλεγγύης. Το ζεστό χειροκρότημα μικρών και μεγάλων δέχτηκαν και οι πυροσβέστες μας που πρωταγωνίστησαν τις τελευταίες ημέρες. Όταν είμαστε ενωμένοι και όταν συμφωνούμε στα βασικά, πετυχαίνουμε τις μεγαλύτερες, τις ενδοξότερες νίκες. Το καινούριο, το αναγκαίο και το επαναστατικό πάντα στο τέλος επικρατούν του παλιού και ξεπερασμένου. Είναι επιτυχτική ανάγκη ο ελληνικός λαός να κάνει τη δική του επανάσταση στις εκλογές που έρχονται. Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε στην άκρη το ισοζύγιο ιδιωτικού κόστους ωφέλους για τη λευτεριά. Βαριά ήταν η σκιά της πολύ νεκρής τραγωδίας στις παρελάσεις που έγιναν σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Συγκινητικές όμως ήταν οι στιγμές που διαδραματίστηκαν στα ακριτικά νησιά της πατρίδας μας. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος. Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου για να καμαρώσει τους μαθητές στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν 23 δημοτικά γυμνάσια και λύκεια, πολιτιστικοί σύλλογοι και ομάδες εθελοντών. Την παρέλαση ολοκλήρωσε η πορεία των στρατιωτικών πεζοπόρων τμήματων. Νιώθω πολύ περήφανη που μπορώ να παρελάσω για τη χώρα μου. Γιορτάζουμε πρώτα απ' όλα το έθνος και δεύτερον τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η τιμή είναι πολύ μεγάλη. Από την παρέλαση δεν έλειψαν ωστόσο οι διαμαρτυρίες πολιτών, οι οποίοι άνοιξαν πανό και άφησαν μαύρα μπαλόνια στον ουρανό της Θεσσαλονίκης στη μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη. Και έχουμε βέβαια και το μυαλό μας τους νεκρούς από τα Τέμπη. Καμαρώστε, χειροκροτήστε τα νιάτα της πόλης.
Με αυτοκόλλητα, κονκάρδες, κορδελάκια στο στήθος, μαύρα περιβραχιόνια στα χέρια, παρέλασαν πολλοί μαθητές στη Λάρισα, τιμώντας τη μνήμη των 57 χαμένων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Στη Λάρισα, εκατοντάδες μαθητές από όλα τα σχολεία της πόλης παρέλασαν με καμάρι, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Συγκεκριμένα το 10ο Γυμνάσιο Λάρισας, από την Κλαούντια που χάθηκε, που ήταν μαθήτρια του σχολείου μας. Και θέλουμε να την τιμήσουμε. Είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι από αυτό το μεγάλο γεγονός. Συγκίνηση προκάλεσε η παρέλαση των δύο μοναδικών μαθητών με την ελληνική σημαία στην ακριτική Γάβδο. Οι δύο μαθητές κατέθεσαν επίσης και στεφάνι στο μνημείο του νησιού. Καταχειροκροτήθηκε από τους κατοίκους η μία και μοναδική μαθήτρια του Δημοτικού που κράτησε ολομόναχη την Καλανόλευκη στον Απόλλωνα, αυτό το γραφικό χωριό της Νάξου. Αυτή ωστόσο ήταν η τελευταία παρέλαση στο χωριό, καθώς το σχολείο του Απόλλωνα θα κλείσει και η μικρή μαθήτρια θα πάει στο γυμνάσιο. Από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αδριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά. Στην άκρη του Αιγαίου, στους Αρκιούς, ταξίδεψε για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου η σημαία της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Για να μην κάνει παρέλαση μόνος του ο μικρός άγγελος, φέτος του έκαναν παρέα 13 παιδιά του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βούλας που ταξίδεψαν μέχρι τους Αρκιούς μαζί με τους γονείς και τους δασκάλους τους. Τέσσερις μαθητές κράτησαν ψηλά την ελληνική σημαία στην Ερικούσα, το νησάκι βόρεια της Κέρκυρας. Σε αυτό το ακριτικό νησί των 50 κατοίκων το χειμώνα, λειτουργήσε για πρώτη φορά φέτος το σχολείο. Προσκεκλημένος από τη δασκάλα του σχολείου, το παρόν στην παρέλαση των τεσσάρων μαθητών, έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Παρουσία των αρχών του νησιού και πλήθους κόσμου, μια γιγαντιαία ελληνική σημαία υψώθηκε στο λιμάνι της Χίου. Εντυπωσιακή ήταν και η παρέλαση για την 25η Μαρτίου στο Ρέθυμνο. Η παρέλαση ξεκίνησε με τους παραδοσιακούς συλλόγους. Ακολούθησαν οι μαθητές, ο στρατός, το τμήμα της σχολής δοκίμων αστιφυλάκων, ενώ για πρώτη φορά συμμετείχαν στην παρέλαση μηχανοκίνητα τμήματα της αστυνομίας. Στα Χανιά την παράσταση έκλεψαν 5 μωράκια που έκαναν παρέλαση στην αγκαλιά των γονιών τους, δημένα με παραδοσιακές φορεσιές.